Λεπτών. Θα είμαι πιο σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με προσοχή. Απάντηση δεν πήρα για κανένα από τα ερωτήματα που σας έθεσα. Κρατάω δύο πράγματα από αυτά που είπατε. Σχετικά με τον κύριο Ματζουράνη, μου είπατε κάποια ακαταλαβίστικα πράγματα τα οποία δεν με αφορούν. Το ερώτημα ήταν απλό. Σημειολογικά συνάδει το ήθος της πρώτης φοράς αριστερά με την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου με όλο το ιστορικό του για να εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο και την κυβέρνηση? Αυτή ήταν η ερώτηση, απάντηση δεν πήρα. Κρατάω λοιπόν επίσης, θα ήθελα μία απάντηση και εδώ να είναι ευθεία για το αν προτίθεστε να φέρετε τα τέσσερα πόθεν έσχες των υπερθεματιστών στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής. Αν προτίθεστε να μας πείτε πότε, αν όχι να μας πείτε γιατί. Κράτησα λοιπόν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ότι ακόμα δεν μπορούμε να μιλάμε για προσωρινούς υπερθεματιστές. Κύριε Υπουργέ, αυτό είπατε, για οριστικούς. Είπατε δεν είναι οριστικοί ακόμα. Παρακαλώ κι εγώ. Για την ανοχή και συγγνώμη από το σώμα. Είναι οριστικοί υπερθεματιστές. Τι σημαίνει οριστικός υπερθεματιστής? Σημαίνει ότι έχει κηρυχθεί οριστικά ως αυτός που κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά. Δεν είναι αδιούχος, κύριε. Ακούστε, κύριε Φωτήλα, δεν είναι κάτοχος άδειας αυτή τη στιγμή. Δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που του αποδίδει άδεια. Αυτό έχει και άλλες προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κύριοι τους οποίους υπερασπίζεστε αυτή τη στιγμή, εξασκώντας όλα τους τα νόμιμα δικαιώματα, έχουν καταθέσει ενστάσεις απέναντι στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας για την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα ασχοληθεί με αυτά, θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τότε θα τους αποδοθεί άδεια. Μάλιστα, είναι μάλιστα κύριε Υπουργέ. Δεν είναι αδιούχοι. Αν λοιπόν η διαδικασία, κύριε Υπουργέ, δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι υπάρχουν ενστάσεις, και πράγματι, αν υπάρχουν ενστάσεις, δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, όμως τότε γιατί η απόφαση της Γενικής Γραμματείας και η απόφαση των υπερθετών της Επιτροπής μιλάει για ολοκλήρωση της διαδικασίας? Επίσης, η αλήθεια είναι ότι εφόσον δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τότε το τίμημα των 246 εκατομμυρίων δεν είναι καθόλου δεδομένο, αφού όλα ακόμα εξετάζονται. Όμως ο κύριος Τσίπρας έσπευσε να πάει στη Θεσσαλονίκη να μοιράσει τα 246 εκατομμύρια πριν ακόμα, όπως εσείς είπατε, κλείσει οριστικά η διαδικασία διοδότησης. Και τελικά αποδείχθηκε ότι για μια ακόμη φορά πήγε να μοιράσει αέρα, όπως έχει συνηθίσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης θα ήθελα μια απάντηση στο ερώτημα γιατί θέσατε προθεσμία 5 ημερών στην προκήρυξη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του πόθεν έσχες, όταν ακόμα και η εταιρεία ορκωτών λογιστών Grant Thornton, που ήταν σύμβουλός σας, είπε ότι ήταν αδύνατο να γίνει σε ένα τόσο μικρό διάστημα. Γιατί αυτή η βιασύνη? Γιατί 5 ημέρες? 27 χρόνια λέτε περιμένετε. Γιατί όχι 10 ή 20 ημέρες, ώστε να γίνει ένας πραγματικά ενδελεχής έλεγχος? Γιατί φοβάμαι ότι ο μοναδικός σκοπός ήταν να προλάβετε τη ΔΕΘ, να προλάβετε να πάει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη αφού, και να μοιράσει εκατομμύρια, αφού πρώτα βέβαια τα πολλαπλασίασε, σαν όπως ο Χριστός στους σάρτους με τα ψάρια, διότι τα 246 εκατομμύρια δεν φτάναν ούτε για το 1/10 των μέτρων τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Όμως στην πορεία μας προέκυψαν γίδια, βοσκοτόπια, μας προέκυψε μία τράπεζα της Ελλάδος η οποία επιμένει δυστυχώς να κάνει τη δουλειά της και η οποία δεν δέχεται εκβιασμούς και όλα γύρισαν μπούμεραγκ. Κύριε Υπουργέ, κλείνω. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία που πιστεύατε ότι μπορεί να σας δώσει και σας είχε δώσει το ηθικό πλεονέκτημα, γιατί οι προηγούμενοι, όλοι οι προηγούμενοι, είναι υπόλογοι και δεν δικαιούνται να ομιλούν. Αυτή η ιστορία θα είναι η δαμόκλια σπάθη σας. Αυτή η ιστορία θα είναι η ταφόπλακα της πρώτης φοράς αριστερά, διότι πλέον ξεσκεπάζεται όλο το μεγαλείο της αριστερής διαπλοκής. Και μία συμβουλή: τις περούκες που βρήκατε στην Αμερική μην τις πετάξετε. Θα σας χρειαστούν όταν θα φεύγετε νύχτα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Στις μεταμφιέσεις